θα ξεκινήσω λοιπόν με μια πολύ σύντομη ιστορία. Οι περισσότεροι την ξέρετε, την επαναλαμβάνω πάρα πολλές φορές τον τελευταίο καιρό. Η σύντομη ιστορία είναι η εξής, ότι στην καταχνιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στην εξορία των φυλακών του Μουσολίνη, κομμουνιστές, φιλελεύθεροι, δημοκράτες, στοχάστηκαν και εμπνεύστηκαν μια άλλη Ευρώπη. Μια Ευρώπη της ειρήνης, μια Ευρώπη της κοινωνικής ευημερίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτές οι αξίες τροποποιήθηκαν λίγο, ξεκινήσαν λίγο οικονομικά, εμείς οι κριτικοί και οι περίεργοι λέγαμε οικονομίστικα, και το 1952 γεννήθηκε αυτό το παιδί που έγινε, που μεγάλωσε, ενδυνάμωσε και έχασε το δρόμο του και που ήταν η Ένωση Χάλβα και Άθρακα, που έγινε ΟΚ, που έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα κινδυνεύει. Η Ευρώπη ή θα αλλάξει ή θα αρχίσει να αλλάζει ή δεν θα υπάρχει. Να διορθώσω τη φράση, όχι Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρώπη, η παράδοσή της, η ιστορία της, η κουλτούρα της είναι ευρύτερο από αυτό που πολλές φορές αναφερόμαστε ως Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Και εγώ θέλω να αναφερθώ στο εξής, θέλω να συζητήσουμε λίγο γιατί φτάσαμε ως εδώ και γιατί αυτές οι εκλογές, και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες και τις προλαλήσασες, ότι αυτές οι εκλογές είναι οι σημαντικότερες εκλογές για την Ευρώπη. Είναι οι σημαντικότερες εκλογές όχι για το 70% του τι των ρυθμίσεων μεταξύ μας έχουν να κάνουν με την Ευρώπη, είναι οι σημαντικότερες εκλογές όχι απλά επειδή ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησε για δημοψήφισμα και άλλα αυταρχικές διατυπώσεις, αλλά είναι οι σημαντικότερες εκλογές γιατί ή θα αλλάξει ή δεν θα υπάρξει. Πολλοί λένε ότι, και θέλω να αναφερθώ σε δύο πράγματα. Πρώτον, πώς φτάσαμε εδώ, γιατί είμαστε εδώ, και γιατί αν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν μπορούμε να βρούμε τη μέθοδο να αρχίζουμε να αλλάζουμε την Ευρώπη. Θέλω να πω για το ρόλο της Ευρωπαϊκής, της ριζοσπαστικής αριστεράς, με συγχωρείτε, και μια μικρή υποσημείωση για την αντιπολίτευση. Πάρα πολλοί λένε ότι είμαστε ως εδώ επειδή έχουμε μια μόνιμη λιτότητα στην Ευρώπη. Υπάρχει μόνιμη λιτότητα πολλά χρόνια, από το 1992 και εδώ, με διαφορετικούς τρόπους, και επειδή η οικονομία είναι έτσι, έχουμε την απειλή της διάλυσης Ευρώπης από την ακροδεξιά. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια διάσταση του προβλήματος, αλλά θα διαφωνήσω ότι είναι η κύρια και η πρώτη. Η κύρια και η πρώτη είναι ότι η Ευρώπη δυστυχώς έχει δομικά δημοκρατικά ελλείμματα. Όχι απλώς δημοκρατικά ελλείμματα. Δεν είναι δημοκρατική η Ευρώπη. Η αποξένωση των πολιτών από τη διαδικασία λήψης και υλοποίησης αποφάσεων είναι τρομακτική. Όλες οι μελέτες το δείχνουν αυτό. Γιατί αν ήταν διαφορετική η σχέση, τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στα εθνικά κράτη, οι επιλογές που θα είχαν γίνει για να απαντήσουμε στην κρίση θα είχαν άλλο πρόσημο, θα είχαν κοινωνικό πρόσημο. Είναι λοιπόν αυτό το έλλειμμα το οποίο ανοίγει συνεχώς χώρο στην ακροδεξιά. Δεν είναι μόνο η πολυδιάστατη ανασφάλεια κοινωνική, φτώχεια που παρατηρείται, αλλά είναι και η πολιτική, η απουσία της δημοκρατίας, η παντελής απουσία της δημοκρατίας, αυτή η αποξένωση των πολιτών που αποζητούν στα θολά νερά της ευκολίας της ρητορίας της ακροδεξιάς λύσεις. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Αυτό το αντιμετωπίζεται προφανώς με κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες. Αντιμετωπίζεται με τη συμπόρευση δυνάμεων, οι οποίες τι κάνουν, οι δυνάμεις αυτές σκέφτονται ότι έχουν τις ίδιες αγωνίες με μας.
Και αυτές οι δυνάμεις είναι οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, κάποιες από αυτές, οι δυνάμεις, κάποιες άλλες ριζοσπαστικές τάσεις, κάποιοι φιλελεύθεροι επίσης, όχι νεοφιλελεύθεροι, αλλά φιλελεύθεροι, και βεβαίως οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής ή όχι τόσο οικολογίας. Άρα, το ζήτημα των συμμαχιών είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εδώ όμως, εγώ θέλω να προσθέσω μια πολύ, κατά την άποψή μου, σημαντική παρατήρηση. Θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί με ποιες δυνάμεις και ποια πρόσωπα συμπορευόμαστε σε αυτή την αναγκαία συμμαχία. Γιατί αυτά τα πρόσωπα, τόσο σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν πρέπει να θυμίζουν το παλιό. Δεν πρέπει να θυμίζουν τις πολιτικές, τις κρατικοκεντρικές, εκείνες τις πολιτικές που είχαν γυρίσει επί σειρά ετών και δεκαετιών της ισχυρής Ευρώπης, της ισχυρής Ελλάδας και τα λοιπά, την πλάτη τους στην κοινωνία. Δεν πρέπει, διότι τότε οι αναγκαίες συμμαχίες, το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, άθελά τους θα δημιουργούν περισσότερο χώρο στην ακροδεξιά. Θα μας πρόχνουν όλους μας να μοιάζουμε ίδιοι, ενώ δεν είμαστε. Έτσι. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο ρόλος τώρα, στο δεύτερο σημείο, της ριζοσπαστικής αριστεράς, είναι εξαιρετικά, του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, είναι εξαιρετικά σημαντικός. Και είναι εξαιρετικά σημαντικός όχι επειδή μερικοί από εμάς είμαστε μέλη από πάντα σε αυτό το χώρο. Όχι. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία του, στο βηματισμό του, στο διάβα του, στην εμπειρία του, έχει μία αποκτήσει ένα, πώς το λέμε αρχαιοελληνικά, know-how κατά κάποιο τρόπο, το οποίο είναι μοναδικό και ήταν μοναδικό παγκοσμίως. Παγκοσμίως, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Γιατί, τι κατάφερε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε με μοναδικό τρόπο να συνενώσει δύο τεράστιες παραδόσεις πολυπληθείς, πληθυντικές, κάτω από την ίδια στέγη. Από τη μία μεριά την παραδοσιακή αριστερά, σοσιαλδημοκρατικής προέλευσης ή όλη τη βεντάλια της κομμουνιστικής παράδοσης, από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά όλα τα ριζοσπαστικά κινήματα, τα νέα λέμε εμείς στον κλάδο μου, ριζοσπαστικά κινήματα των νέων κοινωνικών κινημάτων, της οικολογίας, το φεμινιστικό, τα κινήματα ειρήνης, τα κινήματα των κοινωνικών και των πολιτικών δικαιωμάτων, τα οποία έφερναν μαζί τους νέες πολιτικές πρακτικές, νέες οργανωτικές πρακτικές. Και τα έκανε αυτά με έναν τρόπο που ενέπνευσε όλη τη δημοκρατική κοινότητα σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πρώτη μεγάλη ριζοσπαστική δημοκρατική απάντηση του 21ου αιώνα στην κρίση. Δεν υπήρχε άλλη. Και τι έκανε η Ευρώπη, η δημοκρατική Ευρώπη, η οποία αποξενώνει και διώχνει τους πολίτες προς την ακροδεξιά? Σήκωσε το δάχτυλο στη δημοκρατική απάντηση και ανέχτηκε φασίστες ή φασίζοντες, είτε της σχετικής Ευρώπης είτε τους καθαρούς φασίστες στην Ουκρανία, την ίδια στιγμή. Και σταθήκαμε όρθιοι. Έχουμε λοιπόν μια τεχνογνωσία, θέλετε να την πείτε, μια εμπειρία, θέλετε να την πείτε, μια κουλτούρα, καλύτερα, την έχουμε αυτή την κουλτούρα, και με αυτή την κουλτούρα μπορούμε να περπατήσουμε και να κάνουμε τις συμμαχίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συγκυρία. Με αυτό το γνώμονα. Και τι μας λέει λοιπόν, και δεν το κάνουμε με τρόπο όπως συνήθως, γενικά και γενικόλογο, το έκανε η αριστερά παλιά, η Ευρώπη είναι ένα δεύτερο πράγμα, είναι εκλογές δεύτερης τάξης, εμείς είμαστε διεθνιστές, πάντα είμαστε με την Ευρώπη και τα λοιπά. Έχουμε προτάσεις, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, γιατί θα αναφερθώ και στην αντιπολίτευση. Οι προτάσεις μας,
κατοχύρωση του κοινωνικού πυλώνα με εγγυήσεις για την εργασία και τα κοινωνικά δικαιώματα. 1. 2. Αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισμού, τον οποίο τον ψηφίζει το Ευρωκοινοβούλιο. Άρα έχει σημασία η φωνή δική μας να είναι όσο το δυνατόν, έστω και με ένα βουλευτή παραπάνω, με μία βουλεύτρια παραπάνω εκεί κοντά. Επιμερισμό της ευθύνης, του ρίσκου και του βάρους των δημοσίων χρεών στο εσωτερικό της Ευρωζώνης, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Φοροδιαφυγή, μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και το λιβανιστήρια που υπάρχουν, οι μπερντέδες που υπάρχουν και κρύβουν όλες τις offshore. Να σταματήσει η λιτότητα, να μετατρέψουμε σιγά σιγά τις πολιτικές της μόνιμης λιτότητας σε πολιτικές επενδύσεων για δίκαιη και βιώσιμη, αναφέρθηκε και η Άννα πριν, ανάπτυξη. Τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και τέλος πολιτικές για τη διεύρυνση της δημοκρατίας που για μένα είναι πρώτο. Αυτά δεν είναι αποκομμένα, δεν είναι να ξεκινήσουμε το 7, να πάμε στο 5, είναι όλα ενιαία. Και αυτή είναι η ευρωπαϊκή πρόταση, κατεύθυνση, δεν είναι συγκεκριμένα, είναι όμως κατευθύνσεις, είναι υποσχέσεις, είναι και μάχες οι οποίες πρέπει να δώσουμε. Και τι μας λέει η αντιπολίτευση γι' αυτό, και θα τελειώσω. Τι μας λέει? Μας λέει ότι να τις κάνουμε τις εκλογές δημοψήφισμα. Εγώ λέω ότι στις εκλογές επιλέγουμε, σκεφτόμαστε, συγκρίνουμε, δεν πάμε σε λογικές μηδενικού αθροίσματος, αποκαλύπτει μια βαθιά αντιδημοκρατική λογική που έχει η αντιπολίτευση, ενώ η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της, αλλά εν πάση περιπτώσει, και ότι αυτές οι εκλογές είναι το πρώτο ημίχρονο. Και όπως είπε ένα από τα genius της αντιπολίτευσης, χειροκροτώντας τον κύριο Μητσοτάκη, θα τους βάλουμε τόσα γκολ, εννοεί τις ευρωεκλογές, που δεν θα κατέβουν στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, εμείς θα κερδίσουμε και το πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο. Ευχαριστώ.